Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της καθιερωμένης κοπής της Βασιλόπιτας της Ένωσης Ποντίων Πιερίας, η πρόεδρος, κυρία Ζαΐρα Λαζαρίδου, έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα 80 χρόνια της Ένωσης. Συμμετείχαμε το Πάσχα στις εκδηλώσεις του Δήμου και της Περιφέρειας, όπου δείξαμε σαν Ποντιακό Σύλλογο στη Βαφή, σαν Ένωση Ποντίων, τη Βαφή των Αμβών με φυσικό τρόπο, με φύλλα από κρεμμύδια. Καλή εκδήλωση. Αυτή είναι μια εικόνα από την ταινία «Περιμένοντας τα σύννεφα» που παρουσιάσαμε. Ναι, και είναι το μυθιστόρημα της Ταμάμα, η ιστορία μάλλον πραγματική είναι, του Γιώργου Ανδρεάδη. Ένα μέρος από τις φωτογραφίες και από την γενοκτονία γίνανε παράλληλα με τη συγκεκριμένη ομιλία στην αστική σχολή. Η έκθεση διήρκησε μία εβδομάδα και την επισκέπτηκαν αρκετά δημοτικά σχολεία, στα οποία προβλήθηκε ένα μικρό βιντεάκι που αφορούσε τη γενοκτονία για να έχουν τα παιδιά έτσι μία εικόνα. Κυρία Καμπερίδου, εδώ στην ίδια εκδήλωση. Είμαστε μία οικογένεια, μάλλον είμαστε μια ποντιακή οικογένεια, επειδή και εγώ την ποντιρίζα και την παράδοση. Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά και είδαμε τις όμορφες εκδηλώσεις εδώ της Ένωσης Ποντίων. Και δεν ήταν μόνο αυτές. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι όλα γίνονται με πολύ αγάπη, στήριξη και αλληλεγγύη όλων αυτών των ανθρώπων που υπάρχουν εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Πρόεδρος, αγαπητά μέλη, μικρά παιδιά, να θεωρήσετε ότι η κυρία Περιφερειάρχη είναι ένα κομμάτι δικό σας, ένα παιδί δικό σας, που μέσα από την καινούργια θεματική ενότητα που ανέλαβε, μέσα από τη μεγάλη ενότητα του πολιτισμού, γιατί πολιτισμό σημαίνει ανάπτυξη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε τις ποντιακές μας ρίζες ακόμη πιο δυνατές. Γιατί ο πόντος δεν υπάρχει μόνο έξω, υπάρχει πρώτα απ' όλα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στις ψυχές μας και μέσα στις ψυχές των μικρών παιδιών. Να είστε πάντα καλά, υγεία, χαρά, ευτυχία. Το 2012 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω των 80 χρόνων λειτουργίας της Ένωσης Ποντίων και της προσφοράς της στον πολιτισμό και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Εκδηλώσεις πάρα πολλές και ποικίλες με διάφορα θέματα, όπως ήταν η εκδήλωση για το μουσείο, η εκδήλωση για την γενοκτονία με θέμα η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών από την Τουρκία, με τον Νίκο τον Λιγερό και τον Φάνη τον Μαλκίδη. Το ποντιακό θέατρο, δικό μας ποντιακό θέατρο, Indian Lay Manami, ήδη έχει παιχτεί 5 φορές με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, εφηβικό και παιδικό, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, επίσης σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού του Δήμου Κατερίνης στο Θέατρο Πάρκου. Ποντιακά Πολιτιστικά Δρόμενα, 15η χρονιά, τετραήμερες εκδηλώσεις. Έχουν προσθεθεί και άλλες εκδηλώσεις, έτσι. Έχετε εμπλουτίσει αρκετά πολλές, πράγματα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις και ήδη για φέτος ετοιμάζουμε τον ετήσιο χορό, τα πολιτιστικά δρόμενα. Ποιος θα γίνει? 3 Μαρτίου, Κυριακή μεσημέρι, στο Πιερίδα Παλάς. Όσον αφορά τώρα κάποιους που θέλουν να έρθουν τα παιδιά τους να φέρουν στα χορευτικά και τα λοιπά και δεν ξέρουν, έτσι. Τα χορευτικά των ενηλίκων είναι κάθε Τετάρτη απόγευμα, 7.30 ώρα με 10-10.30. Η χοροδία των ενηλίκων επίσης είναι κάθε Δευτέρα, η ώρα 9. 7 η ώρα είναι ο αργαλιός, όσοι θέλουν να μάθουν τη χρήση του όρθιου αργαλιού της Ινώης, γίνεται εκμάθηση. Την Πέμπτη υπάρχουν τα τμήματα ζωγραφικής κοσμήματος, η ώρα 8.30, ξυλογλυπτικής, ψηφιδωτού επίσης. Την Παρασκευή, συγγνώμη, είναι το κόσμημα η ώρα 7. Την Παρασκευή επίσης η ώρα 6 είναι τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου, η ώρα 6 με 7 είναι για τα μικρά παιδιά, για τα λίγο πιο μεγάλα 7 με 8 καθώς και για ενήλικες. Όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν έστω και τώρα, αν και έχουν αρχίσει ήδη τα μαθήματα. Και τα χορευτικά των παιδιών είναι πάλι Παρασκευή απόγευμα από τις 7 η ώρα. Και 6 είναι η υπεύθυνη του τμήματος εδώ και η χοροδιδάσκαλος, μπορούν να ρωτήσουν ό,τι πληροφορίες θέλουν. Τα μαθήματα επίσης επαναλαμβάνονται και το Σάββατο το πρωί από τις 11.30-12 η ώρα. Η οικονομική κρίση, Πρόεδρε, πόσο έχει ζωρίσει τα πράγματα έτσι και στα μέλη στο να λειτουργήσει η Ένωση Ποντίων Πιερίας? Σε όλους έχει επηρεάσει η κρίση, σαφώς. Αλλά θεωρούσα ότι θα ήταν χειρότερα
από ό,τι βιώσαμε το 12 όσον αφορά τα πολιτιστικά γενικότερα, τη συμμετοχή του κόσμου εννοώ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει με διαφορετικό μάτι τον πολιτισμό, το έχει αποδείξει, αισθάνεται ασφαλής εκεί και γι' αυτό το στήριξε. Περιμέναμε πολύ χειρότερα. Είχαμε έτσι ένα άγχος συμμετοχής των μελών και των φίλων γενικότερα, αλλά πήγαμε καλά θεωρώ. Απλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στον προγραμματισμό που θα κάνουμε, πιο λίγες ίσως και πιο ουσιώδεις, αν και πάντα μια εκδήλωση ποτέ δεν πάει στα χαμένα, αλλά θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι ήδη αρχίσαμε την συντήρηση των κειμηλίων του μουσείου, ήδη 7 αντικείμενα τα οποία έχριζαν συντήρησης ιδιαίτερης, γιατί είχαν ιδιαίτερη φθορά. Έχουμε ξεκινήσει και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που οικονομικά θα μας ζωρίσει. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας έχει αναλάβει τώρα τον τομέα και του πολιτισμού. Μπορούμε να ελπίζουμε κάτι περισσότερο σαν Πιερία, σαν σύλλογοι? Ναι, σίγουρα. Ήδη η Αντιπεριφερειάρχης έχει συναντηθεί με τους συλλόγους την προηγούμενη Τρίτη. Έχει εκδηλώσει την επιθυμία της να βοηθήσει. Μας έκανε πρόταση να στηρίξει μια εκδήλωση όλων των πολιτιστικών συλλόγων και θα καταθέσουμε πρόταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Και όχι μόνο στην Πιερία, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία. Μια και είναι και η ίδια της Πόντια, το κομμάτι των Ποντίων, το οποίο είναι και πολυπληθέστερο των άλλων συλλόγων. Όχι ότι θα στηρίξει εννοείται τους άλλους συλλόγους, για όνομα του Θεού, αλλά οι Ποντιακοί Σύλλογοι ήδη είναι 22 στην Πιερία. Η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πιερίας δίνει και τις ευχές της για τη νέα χρονιά. Θα ήθελα να ευχηθώ στον κόσμο της Πιερίας καλή χρονιά με υγεία, αυθονία, ευημερία, αισιοδοξία πάνω απ' όλα και πίστη στο Θεό. Αυτό είναι που θα μας κρατήσει στα πόδια μας να αγωνιστούμε, γιατί ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και ειδικά ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει περάσει τα πάνδυνα, οπότε θα δείξει και μια φορά ακόμα ότι είναι άξιος και ικανός. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε διανομή και ζαχαρωτών στα μικρά παιδιά. Αμέ!